Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι πέμπτη χρονιά, έχει γίνει πλέον θεσμός, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Εσείς αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο να εκφραστείτε όπως θέλετε, να βγείτε έξω όπως θέλετε ή πάντα θέλετε να είστε περιποιημένοι? Η περιποίηση είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Για μένα δεν σημαίνει περιποίηση ότι πρέπει να πάω στο κομμωτήριο και να βαφτώ. Θα χαρή να είμαι, καθαρά τα ρούχα μου, ευδιάθετη. Αυτά. Δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει και αν ναι, πώς τις διαχειριστήκατε και πήγατε παρακάτω? Κοιτάξτε, μόνο δύσκολες στιγμές υπάρχουν όταν εργάζεσαι συνέχεια. Και οι περισσότερες είναι αυτές οι οποίες σε εξελίσσουν και σε πάνε και γίνεσαι καλύτερος. Θεωρώ για τα πράγματα που είμαστε σίγουροι είναι αυτά τα οποία κάποια στιγμή έρχεται και... Και νιώθεις ότι τίποτα τελικά. Οι βεβαιότητες δεν είναι ποτέ βεβαιότητες. Πάντα έρχονται να τις ματαιώσουν και να εξελιχθείς να γίνεις καλύτερος. Έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι η τηλεόραση δεν είναι κάτι πλέον που σας ενδιαφέρει. Την αποχώρηση της Βίκης Καγιά, πώς την σχολιάζετε εσείς? Αποχώρησε για πάντα ή για ένα συγκεκριμένο χρόνο? Για τη νέα σεζόν τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αποχώρηση. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει μεγαλώσει τηλεοπτικά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πάλι κάτι θα ξανακάνει, γιατί είναι πολύ χαρισματική. Και φαίνεται ότι για να έχει διάρκεια, γιατί και η διάρκεια καθορίζει την πορεία, απλά ίσως είναι ένα break. Αν σας ζητούσε, αν σας έπαιρνε τηλέφωνο και σας έλεγε ότι του πάρα χρόνου, ας πούμε, να είμαστε καλά, θέλω να κάνουμε κάτι μαζί. Ναι, δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα αυτά τα αν. Του παραχρόνου ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Όχι, ο χώρος τηλεόρασης δεν υπάρχει για μένα, ούτε για τώρα, ούτε για φέτος, ούτε για του παραχρόνου.